Πραγματοποιήθηκε σήμερα 5η 20 Μαΐου η 24ωρη γενική απεργία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ με καθολική συμμετοχή των εργαζομένων από όλους τους κλάδους και τους εργασιακούς χώρους. Πανεργατικό αίτημα της απεργίας ήταν να αλλάξουν ριζικά οι κυβερνητικές εξαγγελίες καθώς και οι όροι και οι προκλητικές απαιτήσεις των δανειστών της Τρόικας οι οποίοι επέβαλαν τοκογλυφικά επιτόκια και τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες περιοριστικές πολιτικές στην οικονομία και την κοινωνία της χώρας μας. Από μαζική συμμετοχή χαρακτηρίστηκε το συλλαλητήριο και στην ΑΦΠΑΚΤΟ με περιεχόμενο τόσο την αντίδραση στα μέτρα, όσο διαμαρτυρία και χαρακτήρα καταδίκης για τους θανάτους των τριών τραπεζοϋπαλλήλων από την εμπριστική επίθεση στη Marfee Bank. Το πρωί κάναμε μαζί με το Σωματείο Οικοδόμων για να περιεχθρήσουμε την απεργία, περιοδεία στους χώρους δουλειάς. Συνομιλήσαμε με απεργούς εργαζόμενους. Αναγκάσαμε συναδέλφους να μην εργαστούν σήμερα και τώρα βρισκόμαστε έξω από τη Μαρφίν Τράπεζα. Ήρθαμε συμβολικά να κλείσουμε την τράπεζα της Μαρφίν, αποδίδοντας χώρο τιμής στους νεκρούς συναδέλφους μας, οι οποίοι στην προηγούμενη απεργία έχασαν τη ζωή τους. Τα συνδικάτα χαρακτηρίζουν αντικοινωνικές και αντιεργατικές τις αλλαγές στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων. Συμμετέχουμε και σήμερα στην πανεργατική γενική απεργία που διοργάνωσαν η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ, οι δύο μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ελλάδας για την υπεράσπιση του δημοσίου και κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. Τα συνδικάτα με τη δική μας δύναμη απορρίπτουν κατηγορηματικά το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης και της Τρόικας γιατί αλλοιώνει, ανατρέπει και υποβαθμίζει τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ασφάλισης και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η κυβέρνηση ακολουθεί την παλιά χρεοκοπημένη συνταγή μείωσης των συντάξεων, υλοποιώντας τον νόμο Πετραλιά. Αυξάνει τα όρια ηλικίας, ειδικότερα για τις γυναίκες και τους νέους. Αυτό το θεωρεί ως μοναδική λύση για να αντιμετωπίσει τα ελλείμματα και τη βιωσιμότητα του συστήματος. Όμως η αλήθεια είναι άλλη και δεν τη λαμβάνουν καθόλου σοβαρά υπόψη τους. Διαζατώνουμε τη θέλησή μας να αγωνιστούμε για τη διεύθυνση των δικαιωμάτων μας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να τα προσβάλλει. Οι εργαζόμενοι μέσα τα συνδικάτα μας αγωνιζόμαστε, απεργούμε και απαιτούμε να δοθούν αξιόπιστες λύσεις. Όταν ο αγώνας είναι στην πιο κρίσιμη καμπή, συνήθως οι αγωνιστές τότε είναι κουρασμένοι και πρέπει να ξέρουμε ότι οι κουρασμένοι χάνουν την άλλη. Άρα το πρώτο ζήτημα για μας σήμερα είναι να μην κουραστούμε. Έχουμε έναν μακρύ αγώνα μπροστά μας που θα πάρει και το καλοκαίρι και τους επόμενους μήνες. Ο μακρύς αγώνας αυτός θα καταλήξει, έχει δύο επιλογές. Ή θα καταλήξουμε να δουλεύουμε 40 χρόνια και να παίρνουμε 400 ευρώ σύνταξη, ή θα νικήσουμε. Εμείς δηλώνουμε ότι δεν θα νικήσουμε και δεν θα καταβήσουμε συνταξιούχη των 400 ευρώ στα 70 μας. Είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε κουράγιο, να διευρύνουμε τις μορφές αγώνα, να δούμε καινούργια πράγματα, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι από τον κόσμο να φτάσουμε στη νίκη. Και το πάμε όμως με πανεργατική κινητοποίηση και σύνθημα «Καμία θυσία για την πλουτοκρατία» έδωσε φροντερό παρόν στη συγκέντρωση που διοργανώθηκε το πρωί στην πλατεία του Κεφαλοβρύσου, ώστε να σταλεί ηχηρό μήνυμα καταδίκης των αντιλαϊκών μέτρων στην κυβέρνηση και τους εργοδότες. Ξέρουμε ότι ο λαός αξίζει να υποστεί τις θυσίες του αγώνα και όχι να κάνει όπως σήμερα θυσίες για να πλουτίζει η πλουτοκρατία. Αυτή η πολιτική όμως, για να εφαρμοστεί, θα πρέπει η εργατική τάξη με τους συμμάχους της να πάρει στα δικά της χέρια την εξουσία.